μέρους του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και ιδιαίτερα το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, όπου και με την παρουσία του σήμερα έμπρακτα εκφράζει τη στήριξή του από κάθε μετερίζει στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού μας. 2 χρόνια τώρα, από την έναρξη της πανδημίας, ο λαός μας βίωσε στο πετσί του, με τον πιο τραγικό τρόπο, μετρώντας χιλιάδες νεκρούς, τις συνέπειες από τη διαχρονική κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη γύμνια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας, που μέσα σε συνθήκες κρίσης εκφράστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Οι συνθήκες της πανδημίας βοήθησαν να κατανοήσουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτό που με μεγαλύτερη δυσκολία μπορούσαμε να αντιληφθούμε λίγο πρωτύτερα, πως όλα υποτάσσονται στο βωμό του κέρδους. Και η υγεία και οι ανάγκες του λαού την ίδια στιγμή πάνε περίπατο. Αποδεικνύεται ζωντανά πως απέναντί μας έχουμε μία κυβέρνηση αλλά και μία σειρά κυβερνήσεων διαχρονικά που έχουν σαφή στρατηγική επιλογή να υπηρετούν με απόλυτα ικανό τρόπο τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, ιεραρχώντας αυτά ως προτεραιότητα, θυσιάζοντας ταυτόχρονα ακόμη και τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες του λαού μας, όπως αυτή της υγείας και της ίδιας του της ζωής. Αυτή λοιπόν η πολύτιμη πείρα είναι που αποκομίσαμε, που μας έδωσε όθηση να κάνουμε πράξη το σύνθημα που γέννησε η ίδια η ζωή, πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτή η πείρα είναι που μας ένωσε δεκάδες σωματεία, επιτροπές αγώνα, φορείς της γειτονιάς, ώστε να ενώσουμε τη φωνή μας και με ένα ευρύ πλαίσιο διεκδικήσεων, τέτοιο όμως που να εκπορεύεται από τις σύγχρονες και πραγματικές μας ανάγκες, να προχωρήσουμε σε μια πολύμορφη δραστηριότητα τα τελευταία 2 χρόνια, που αγκάλιαζε διεκδικήσεις από την ασφαλή φοίτηση και προστασία των παιδιών μας στα σχολιά τους, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμες προσλήψεις, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού. Αυτή την πείρα αποκομίσαμε όταν και σε πρόσφατη παρέμβαση στην υγειονομική περιφέρεια, θέτοντας τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας των Αγίων Αναργύρων και του Αγίου Φανουρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης απάντησε προκλητικά ότι όπως υπάρχουν ανάγκες για σύριγγες και πετρέλαιο, στον ίδιο βαθμό χρειάζονται και τα Ραφάλ. Εδώ λοιπόν ξεκάθαρα αποδεικνύεται η στενή σχέση, η σύμφυση που υπάρχει ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την τοπική διοίκηση. Αναπτύξαμε πλήθος πρωτοβουλειών σε αυτή την κατεύθυνση, ως αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων, όπως η συγκέντρωση υπογραφών, οι συνεντεύξεις τύπου, οι πικετοφορίες στις γειτονιές, οι αγωνιστικές παρεμβάσεις στα κέντρα υγείας, στην υγειονομική περιφέρεια, στις δημοτικές αρχές. Ως εκπρόσωπος όμως ενός εργατικού σωματείου των ΟΤΑ και ως εργαζόμενη, ως νοσηλεύτρια στην κατοίκον νοσηλεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, έχω καθήκον να μεταφέρω μια πλούσια πείρα από την ιδιαίτερη σφοδρότητα με την οποία εκφράστηκαν την περίοδο της πανδημίας οι συνέπειες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού που απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Συνέπειες οι οποίες εκπορεύονται από την εμπορευματοποίηση και κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Πρόκειται στην ουσία για υπηρεσίες απογυμνωμένες από εργαζόμενους, αφού στην ουσία 2 νοσηλεύτριες καλούμαστε να νοσηλεύσουμε δεκάδες ασθενείς με πολυπίκυλες ανάγκες, χωρίς πολλές φορές να εξασφαλίζεται ούτε καν η στοιχειώδης μεταφορά του προσωπικού, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να μετακινούμαστε αρκετές φορές με συγκοινωνίες, φορώντας τις ειδικές ολόσωμες στολές προστασίας στις εισόδους των σπιτιών, στα πεζοδρόμια, παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή οι δημοτικές αρχές διαχρονικά αξιοποιούν τις εν λόγω δομές για λόγους ψηφοθυρίας, μετακυλίοντας όμως τελικά εν τέλει στην πράξη την ευθύνη στον ίδιο τον εργαζόμενο και στον ίδιο τον ασθενή.
Ζήτημα με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι ήταν οι πολύμινες καθυστερήσεις στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων αλλά και νεότερων ηλικιών που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση οι ίδιοι στα κέντρα υγείας λόγω αναπηρίας, καθυστερήσεις οι οποίες υπερβαίνουν και τους 3 μήνες αφού ένα κλιμάκιο με ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες 2 ή 3 δήμων. Ως αποτέλεσμα αποτελεί καθημερινό φαινόμενο δημότες να απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων σε απόγνωση, αφού προηγουμένως θα έχουν γίνει μπαλάκι ανάμεσα σε ιδιώτες γιατρούς, αρκετοί από τους οποίους τους παραπέμπουν στους Δήμους για ευνόητους λόγους. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ανήμποροι ηλικιωμένοι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας μας εκλιπαρούσαν κλαίγοντας για λύση μπροστά στον εκβιασμό της κυβέρνησης για τα πρόστιμα. Η μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου είχε ως αποτέλεσμα σε πολλούς νοσηλευόμενους να μειώνονται οι μέρες νοσηλείας και να συνεχίζεται η φροντίδα των ασθενών στο σπίτι, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά τα αιτήματα για νοσηλευτική παρέμβαση με ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή και σε πολλές περιπτώσεις σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Χαρακτηριστική ήταν η κατάθεση ψυχής γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για ενημέρωση σχετικά με την πορεία νοσηλευόμενους ασθενούς χωρίς οικογενειακό περιβάλλον ότι έχουμε φτάσει πλέον στα όρια μας, αφού όσοι ασθενείς non-COVID φτάνουν σε μας, είναι ένα σκαλί πριν το θάνατο. Η αναστολή λειτουργίας των τακτικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία και η μετατροπή τους σε εμβολιαστικά κέντρα, όπως και η λειτουργία των κέντρων υγείας σε εμβολιαστικά κέντρα, είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και για μια απλή συνταγογράφηση να υπάρχουν πολύμινες καθυστερήσεις στα ραντεβού, ενώ οι όποιες λύσεις δίνονταν, χάρη στη συναδελφικότητα, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη των υγειονομικών μεταξύ τους και μεταξύ των ασθενών βέβαια. Πολύ δυσκολότερη διαμορφώνεται η κατάσταση για τους ασθενείς με χρόνια βαριά νοσήματα, καρκινοπαθείς, ψυχικά πάσχοντες, άτομα με βαριές αναπηρίες, ιδιαίτερα όταν αυτοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος των ιατρικών επισκέψεων στο σπίτι και οι οποίοι σαφώς αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω δομές. Όλη αυτή την περίοδο, οι υγειονομικοί σε κάθε βαθμίδα του δημόσιου συστήματος υγείας έκαναν πράξη στη ζωή το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Όλοι εμείς έχουμε χρέος και καθήκον σε αυτό το σύνθημα να δώσουμε δύναμη, ορμή και περιεχόμενο, να το βάλουμε στη ζωή και να κλιμακώσουμε την πάλη μας για την καταδίκη της πολιτικής που γονατίζει τους εργαζόμενους με αιχμή μας τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων και των σύγχρονων αναγκών μας. Να οργώσουμε μάλλον τους χώρους δουλειάς το επόμενο διάστημα για την επιτυχία του συλλαλητηρίου στις 26 του Φλεβάρι. Να φτάσει παντού το κάλεσμα συμμετοχής και να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους εργαζόμενους. Γιατί ένα είναι βέβαιο. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται με οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων.